είναι μεγάλης εθνικής σημασίας η διατήρηση της αεροπορικής κυριαρχίας της Ελλάδος πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η συνδρομή της πολεμικής μας αεροπορίας προς την Κύπρο στα πλαίσια του ενιαίου αμυντικού δόγματος του ελληνισμού. Έχουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες από τον Κώστα Αλατζά και το On Alert, το οποίο είναι ένα site που παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Στις 17 του μηνός αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή ο νόμος πλαίσιο προκειμένου να προχωρήσει η αγορά των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale συνολικού κόστους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο δις αφορούν τα ίδια τα υπερσύγχρονα γαλλικά μαχητικά τελευταίας έκδοσης F3R, ενώ τα 400 αφορούν τον οπλισμό που θα φέρουν τα μαχητικά, ενώ η ίδια έγκυρη πηγή αναφέρεται και στην εισήγηση της πολεμικής μας αεροπορίας για αναβάθμιση των παλαιότερων F-16 που διαθέτει. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη για την αναβάθμιση 38 F-16 Block 50 που είχε αγοράσει η Ελλάς στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η εισήγηση πρόκειται να κατατεθεί στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αναμένεται να προωθηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Εξοπλισμών και Άμυνας της Βουλής. Δείτε όλες τις πολύ σημαντικές πληροφορίες για την πολεμική μας αεροπορία, τόσο για τα Rafale όσο και για τα F-16 Block 50 στο onalert.gr.